Τι μεγάλα τραγούδια και πραγματικά τι μεγάλες στιγμές έζησε η ελληνική δισκογραφία και έχουμε και εμείς απόψε την ευκαιρία να τη ζούμε μέσα από τις φωνές των ερμηνευτών που είναι στην παρέα μας. Είναι ο Χριστάκης Αναστασίου. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για το Χριστάκη. Πάμε να το δούμε και πανερχόμαστε. Θέλω να κλείσετε τα μάτια σας. Να κλείσετε τα μάτια σας και να ακούσετε αυτή τη φωνή. Όταν τον άκουσα εγώ, ανατρίχιασα. Γιατί μου θύμισε πάρα πολύ Στέλιο Καζαντζίδη. Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω. Ονομάζομαι Χριστάκης Αναστασίου, γεννήθηκα το 1974 και είμαι από το χωριό Ξυλοτύπου της επαρχίας Λάρνακας. Το 1979, σε ηλικία 8 χρονών, μεταναστεύσαμε ολόκληρη οικογένεια στο Λονδίνο. Στα 14 μου, ο πατέρας μου με πήρε σε κάποιο καθηγητή μουσικής, τον γνωστό Ανδρέα Μαρκίδη, στον οποίο είχα κάνει μαθήματα μπουζουκιού, μαθαίνοντας μουσική ταυτόχρονα. Κάπου εκεί άρχισα να τραγουδάω δειλά-δειλά, ήμουν υψήφωνος και με περιόριζε πολύ ιδιαίτερα στο τραγούδι και στα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Εκείνη την εποχή αγόραζε ο πατέρας μου μεγάλες συλλογές δίσκων από ρεμπέτικα, σμυρνέικα, λαϊκά, οπότε δημιούργησα μια μεγάλη γκάμα ακουσμάτων, όπου εκεί ανακάλυψα ότι τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν πολύ δύσκολα να τα ερμηνεύσει κανείς και μου έγινε στόχος να καταφέρω να ερμηνεύσω αυτά τα τραγούδια κάποια στιγμή. Έχω ακούσει ωραίους τραγουδιστές που τραγουδάνε σαν τον Καζαντζίδη. Όπως ένας είναι ο Λεωνίδας Βελής, αυτός ήταν καλός. Ο άλλος είναι ένας Κύπριος, λέγεται Χριστάκης Αναστασίου. Αυτός είναι σπουδαίος τραγουδιστής. Πολύ καλός. Έχει και τη γλύκα αυτός του Καζαντζίδη. Ωραίος. Προφητεύσες πολύ σωστά. Το 2015 δημιουργήσαμε εδώ στην Κύπρο με κάποιους φίλους τον Κυπριακό Σύλλογο Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη, όπου προεδρεύω και έχω βγάλει 6 ψηφιακούς δίσκους από το 1998 που βγάλαμε το CD Δεύτερος Παρθενώνας με παραγωγό τον Ανδρέα Ματεΐδη και κάποια δικά μου τραγούδια είχε το CD μαζί με κάποια παλιά λαϊκά. Μετά το 2008, μία παραγωγή του μόνιμου συνεργάτη του Μιχάλη του Μινά είναι το CD το «Αναπολώντας τα παγιά» με τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη και 2 δικά μας τραγούδια, έναν του Μιχάλη του Μινά και ένα δικό μου. Μετά το 2010 είχαμε βγάλει ένα CD με παραγωγών από την Αμερική, ο Λουκάς Γεωργίου, βγάλαμε ένα maxi single για όσους νοσταλγούν το λαϊκό. Το 2013 βγάλαμε με τον Μιχάλη Μινά το ελληνικό Ζεμπέκικο. Το 2015 βγάλαμε με τον Παναγιώτη το Καλασούντα στην Ελλάδα το Πατρίδα μου, είναι ένα maxi single και αυτό. Και το 2018 το CD Φέρτε μου το λογαριασμό. Τώρα τελειώνουμε ένα καινούριο δίσκο, το Αναπολώντας τα παλιά νούμερο 2 με τον Μιχάλη Μινά, με διάφορα παγιά λαϊκά τραγούδια. Επίσης δουλεύουμε σε νέες μουσικές παραγωγές με κάποια παιδιά από τον Καναδά, τον Κώστα τον Φιλιππέο σε διάφορα παλιά λαϊκά τραγούδια και κάποια καινούρια και επίσης κάποια καινούρια τραγούδια με τον Γιώργο Πολίτη, επίσης από τον Καναδά. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μας οι νέες εκτελέσεις με νέες ενορχιστρώσεις παλιών λαϊκών τραγουδιών αλλά και καινούργια δικά μας λαϊκά τραγούδια να μην πάψει να υπάρχει αυτό το είδος, το καθαρό λαϊκό τραγούδι. Και 13 αιώνες ανεργός γυρεύει την κυβωτό σου και το αίμα να σου πει. Hotel.
όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή. Μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Σεριάνισα ένα πρωινό, ποιος που να'ρθεί το δειλινό από την άλλη γλυκά. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Ποιος θα μου δώσει δύναμη, το κόσμο αυτό να αλλάξω, φτιάξω μορφές καρδιές, μεγάλες και πονετικές, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία. Στις γυναίκες στην καρδιά να βάλω λίγη πέσα, να τις ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευδιά που έχει στα στήθια μέσα. Σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία.